Ζαχαρίας είναι μόλις 2 χρόνων. Επί 2,5 ώρες η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά. Και όταν οι γονείς του βυθίστηκαν στην απόγνωση από το νέο του θανάτου του, ο ίδιος τους έδωσε και πάλι ελπίδα. Απέκτησε σφιγμό, βρήκε ανάσα και άρχισε να παλεύει ξανά για τη ζωή του. Ήθελα να το πάω για νεκροψία, ανέβασα σε σφιγμό. Και μετά οι γιατροί έδωσαν τα πάντα. Μαζί με τους γονείς του και οι γιατροί πέρασαν από τη θλίψη στη χαρά. Ο παιδίατρος Κώστας Πετούσης κρατούσε το αγοράκι στα χέρια του και για 2,5 ώρες προσπαθούσε να το επαναφέρει. Απέλπιδες οι προσπάθειές του πέρα από κάθε ιατρικό πρωτόκολλο. Οι ελπίδες μας και οι ευχές μας είναι με αυτό το παιδί. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε, δώσαμε την ψυχή μας, δώσαμε όλο μας το είναι. Μαζί με τους γονείς και τους γιατρούς και ένα ολόκληρο χωριό στο Ηράκλειο της Κρήτης μάθαινε τα νέα και βίωνε την εναλλαγή των συναισθημάτων. Άμα, 2 ώρες εμείς εξέραμε το παιδί πεθαμένο. Τι έκανε η κακομοίρα η γιαγιά του, μα είναι άγια γυναίκα του παπά. Παπά μου, κάνε το σταυρό σου να γίνει ένα θαύμα. Ένα θαύμα για το παιδί μου. Ο Ζαχαρίας έπεσε στην αυλή της γιαγιάς. Του τράβηξε την προσοχή ένα βαρέλι γεμάτο με νερό. Σκαρφάλωσε, έχασε την ισορροπία του και έπεσε μέσα. 2,5 ώρες στα σταμάτητα του κάνανε μαλάξι για τον συγχαίρνη. Το παιδί αφού επανήλθε, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης. Η κατάστασή του όμως είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Το Θεό παρακαλώ, μέρα νύχτα, το Θεό παρακαλώ. Ο γιατρός λένε ότι πήρε ο Θεός τώρα, στο Θεό το έχουν αφήσει. Μπορεί να γίνει και ένα θαύμα. Είναι συντετριμένοι και ελπίζουν σε ένα θαύμα. Όλοι βυθίστηκαν και πάλι στην αγωνία και όλοι αναζητούν ένα θαύμα για να τα καταφέρει ο Ζαχαρίας. Ήταν κάποια στιγμή. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ. Όλοι προσευχόμαστε πάνω στο Θεό.